Κλειστά σχεδόν στο σύνολό τους παρέμειναν χθες τα καταστήματα και στην Άρτα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων. Το 100% άγγιξε η συμμετοχή του εμπορικού κόσμου στην Άρτα στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων. Σχεδόν όλα τα καταστήματα παρέμειναν κλειστά, απαντώντας, όπως τονίζουν, στα νέα φορολογικά μέτρα και τα ασφαλιστικά δικαιώματα που πλήττουν τον οικονομικό αφιένα της χώρας, το εμπόριο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Άρτας Φιλιππιάδας, Βασίλης Μπακόλας, υπογράμμισε πως η συμμετοχή και σε αυτή την κινητοποίηση υπήρξε δυναμική και μεγαλειώδη. Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματίων Άρτας Φιλιππιάδας συμμετέχει στη σημερινή απεργία των εμπόρων και των λογιστών που έχει καθοριστεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία μας, την ΠΟΦΕΕ, σε γενική συνέλευση που είχε γίνει στην Αθήνα. Η συμμετοχή εδώ στην Άρτα των λογιστών είναι σχεδόν καθολική, καθώς και των εμπόρων, οπότε είδα μέσα στην αγορά είναι 100%. Τα δικά μας αιτήματα είναι τα ίδια με των εμπόρων, γιατί είμαστε κι εμείς μικρομεσαίοι. Μας αγγίζει και εμάς το αφορολόγιο των 10.500 που έχει καταργηθεί, καθώς και, το ασφαλιστικό, το οποίο ήδη καταραίει.